Καλό μεσημέρι, κύριε Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από κόμματα αντιπολίτευσης σχετικά με την ψήφο των ομογενών. Τι επιχειρεί ακριβώς να κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μάκης Βορύδης? Νομίζω ότι άνοιξε μία συζήτηση, ενώ δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που ψηφίστηκε το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή πριν 1,5 χρόνο με ευρία πλειοψηφία. 288 βουλευτές και δεν έχει εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό. Στην πράξη δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί ο νόμος αυτός. Έτσι, όχι, έχει ανοίξει πλατφόρμα και γίνονται εγγραφές με βάση τα κριτήρια που έθετε ο νόμος. Τώρα εδώ, κύριε Γκιώκα, μόνο να πω κάτι, να σας ρωτήσω κάτι αν έχετε. Γιατί έκανα ένα ρεπορτάζ χθες και μου βγήκε ότι είναι λίγο πάνω από 500 αυτοί οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα και υπάρχει ένας τρόμος. Και υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί δεν εγγράφεται ο κόσμος? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει να κάνει και αν θέλετε επιβεβαιώνει τα κριτήρια που είχαμε προτείνει εμείς ότι πρέπει να μπουν στο νόμο για την ψήφο των αποδήμων. Προσέχτε, όχι για την άσκηση, όχι για την απόδοση εκλογικού δικαιώματος, δεν μιλάμε για εκλογικό δικαίωμα. Το εκλογικό δικαίωμα, όποιος είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους, μπορεί να τα ασκήσει ερχόμενος στην Ελλάδα. Μιλάμε για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τον τόπο καταγωγής, από τον τόπο διαμονής. Λοιπόν, εμείς τότε προτείναμε μια σειρά κριτήρια που κατά τη γνώμη μας τύχανε και ευρείας αποδοχής προκειμένου να πιστοποιείται ένας δεσμός ουσιαστικός και πραγματικός που υπάρχει μεταξύ αυτού του κόσμου με τη χώρα μας. Γιατί η ψήφος καθορίζει πολιτικές εξελίξεις και αυτές οι πολιτικές εξελίξεις πρέπει, να το πω έτσι, όσοι τις προκαλούν πρέπει να εφίσανται και τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων. Λοιπόν, τα κριτήρια αυτά τέθηκαν στο νόμο και γίνεται, ανοίγει μια συζήτηση με ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη που έκανε στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που πήρε την πάσα, ανοίγει μια συζήτηση ξανά αναθεώρησης και κατάργησης αυτών των κριτηρίων. Μιλάμε για μια συζήτηση που έχει χαρακτηριστικά και από προσανατολισμού, από την κατάσταση που βιώνουμε αυτές τις μέρες με την πανδημία, τις συνέπειες, τα προβλήματα που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική, αλλά και ακραίου πολιτικού τυχοδιοκτισμού και ψηφοθυρίας και πολιτικών παιχνιδιών στις πλάτες αυτών των ανθρώπων. Μιλάμε για τους Έλληνες μετανάστες, αυτόν τον κόσμο που δεν έφυγε ως συνέπεια ενός φυσικού φαινομένου. Η μετανάστευση δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Αυτοί οι άνθρωποι φύγανε γιατί τους έδιωξαν οι πολιτικές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Λοιπόν, και αυτές τώρα οι κυβερνήσεις και αυτά τα κόμματα προσπαθούν να παίξουν ξανά πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες αυτών των ανθρώπων. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα για ένα νόμο ο οποίος δεν πρόκειται να εφαρμοστεί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι 200 ψήφοι. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολιτικός τυχοδιοκτισμός και από τη μεριά της κυβέρνησης και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας για να καλλιεργήσει εντυπώσεις κτλ. Αλλά και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Τζάκρη, τις γνωστές δηλώσεις της κυρία Τζάκρη, η οποία τι έκανε επί της ουσίας, για να το εξηγήσουμε. Στην ουσία μίλησε ότι είναι υποτιμητικά και άδικα τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν και τα οποία και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συμφωνήσει και ψήφισε να μπουν στο σχέδιο νόμου. Για να πιστοποιείται ακριβώς ο δεσμός που πρέπει να υπάρχει μεταξύ αυτών που ασκούν το εκλογικό δικαίωμα στο εξωτερικό με τη χώρα. Αληθές, είναι απολύτως αληθές αυτό που λέτε. Ορίστε. Είναι απολύτως αληθές αυτό που λέτε. Είναι αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Αυτά τα κριτήρια έχουν αυτό το στόχο. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλοί, χιλιάδες, εκατομμύρια, ένα προσδιόριστος αριθμός ελληνικής μεταναστών από δήμων δεύτερης, τρίτης γενιάς κτλ. Που είναι και γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή που δυνητικά μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, γιατί θυμίζω ότι στην περίπτωση της απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας ισχύει το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος. Αν δηλαδή ένας στην καταγωγή πρόγονό σου έχει καταγωγή από την Ελλάδα, μπορείς να αποκτήσεις και εσύ την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα τεράστιο όγκο ανθρώπων
που μπορεί δυνητικά να καθορίσουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι ίσο το σώμα αυτό με το εκλογικό σώμα που ζει στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Αλλάζει το εκλογικό σώμα. Χωρίς οι ίδιοι να υφίστανται τις συνέπειες αυτής της εκλογής. Για να ψηφίσεις τον έναν ή τον άλλον, το αποτέλεσμα της πολιτικής δεν θα το ζήσεις αν δεν είσαι εδώ. Ακριβώς. Αυτά τα κριτήρια λοιπόν που μπήκανε και τα οποία δεν ήταν καπρίτσιο του ΚΚΕ, ανταποκρίνονται στη διεθνή πρακτική. Όλες σχεδόν οι χώρες για την ψήφο των δικών τους αποδήμων θέτουν παρόμοια κριτήρια και ορισμένες χώρες, θα σας πω, θέτουν και ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια. Λοιπόν, τέθηκαν συνεπώς αυτά τα κριτήρια. Η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστή η θέση της, δεν συμφωνεί, έχει άλλους σχεδιασμούς. Όμως, το πάτημα για να ανοίξει ξανά η συζήτηση το έδωσε με τις δηλώσεις της η κυρία Τζάκρη, η οποία, να το πω έτσι, υπονόμευσε, κατήγγειλε, κριτήκαρε αυτά τα κριτήρια τα οποία και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε ψηφίσει και με τα οποία είχε συμφωνήσει. Μάλιστα, είναι συνεννόηση, αν δεν είναι σίγουρα συμπαιγνία, λοιπόν, αν δεν είναι όμως συνεννόηση, είναι μια πολιτική αβάντα που δίνει η κυρία Τζάκρη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να δεν έχει και λογική όμως, κύριε Γκιόκα, αυτό με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψηφίζει το νομοσχέδιο. Άρα συνεννόηση δεν μπορεί να είναι. Εννοώ με την έννοια της πολιτικής διευκόλυνσης, της αβάντας, της πάσας που δίνει προς τη Νέα Δημοκρατία. Αντικειμενικά λειτουργεί έτσι, είναι σωστό αυτό. Είναι η βουλευτής, η κυρία είναι η τομεάρχης. Δεν έκανε τις δηλώσεις κάποιος, να το πω έτσι, ένας τυχαίος βουλευτής. Είναι η αρμόδια τομεάρχης για τα θέματα του απόδημου ελληνισμού. Και για να χαϊδέψει τα αυτιά, να το πούμε και έτσι, για να χαϊδέψει τα αυτιά ενός ακροατηρίου στη Νέα Υόρκη, επιτέθηκε σε ένα νόμο και τα κριτήρια που έθετε, τα οποία είχαν ευρείας υποδοχής, επιτέθηκε σε ένα νόμο τον οποίο τον ψήφισε και υποστήριξε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα κάποιος αναρωτιόταν, κύριε Γκιόκα, γιατί ξαφνικά θυμηθήκαμε την ψήφο των αποδήμων, μήπως μυρίζει εκλογές προώρες? Δεν τα αποκλείουμε αυτό, όμως θεωρούμε ότι έχει και χαρακτηριστικά, αν θέλετε, από προσανατολισμού, από την δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται με την πανδημία και τις συνέπειές της που ζούμε. Αντί να συζητάμε για τα σχολεία, αντί να συζητάμε για τους χώρους δουλειάς, αντί να συζητάμε με όλη αυτή την καρικατούρα, το self-test, να συζητάμε για τους απόδημους, επαναφέροντας μια συζήτηση που είχε γίνει και είχε λήξει, αλλά αν θέλετε έχει και χαρακτήρα πολιτικού τυχοδιοκτισμού, παιχνιδιών και ψηφοθυρίας απροκάλυψης. Κρατάμε και ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και μια ψηφοθυρία απροκάλυπτη που γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που οι πολιτικές αυτών των κομμάτων τους έδωσαν από τη χώρα μας.